προκλητικές συνθήκες που διαμορφώνει η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώς. Νομίζω είναι πολύ καλά γνωστές οι θέσεις της ΕΔΕΚ γύρω από το ενδεχόμενο σύγκλησης μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης με όλους τους κινδύνους που αυτή ενλοχεύει. Και επειδή ακριβώς όλοι μιλούν για τα ψηφίσματα του ΟΕΕ και την ανάγκη να τα ακολουθήσουμε, το ερώτημα που θέσαμε και θέτουμε συνεχώς. Γιατί παραγνωρίζουμε το συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάγκη σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό για να συζητηθεί κατά προτεραιότητα η διεθνής του ψυχή και συγκεκριμένα όπως τονίζει η συγκεκριμένη απόφαση της πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων, της επιστροφής των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας, του επαναπατρισμού των επίκων και της κατάργησης των αναχρονιστικών εγγύσεων. Γιατί αυτή η απόφαση παραβλέπεται και δεν υιοθετείται και δεν προωθείται. Την ίδια στιγμή υποδείξαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα πρέπει σε περίπτωση που θα αποδεχτεί την πενταμερή διάσκεψη πρέπει να έχει εναλλακτικά σενάρια για να αποφύγει τις ενδεχόμενες παγίδες οι οποίες θα προκύψουν. Ευχαριστούμε για τον κύριο Σιζόπουλο. Ακούσαμε και τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος.